Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον αθλητικό όμιλο Τραχώνων. Οι Τράχωνες τη φετινή αγωνιστική χρονιά μετήχαν στον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας και μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος στις 7 αγωνιστικές που έγιναν Ήταν αίτητοι οι Τράχωνες στην κορυφή, έχοντας 6 νίκες και μία ισοπαλία. Μαζί μας έχουμε σήμερα καλεσμένο τον προπονητή από τη νέα γενιά των προπονητών, τον Κώστα Ζαλάβρα. Καλησπέρα. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς πήγε. Λοιπόν, Κώστα, είχαμε την απόφαση επανέναξης των προπονήσεων στη ΓΑΜΑ Εθνική και το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής θα ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου. Μήπως μετά τη ΓΑΜΑ Εθνική θα δούμε φως και στα τοπικά πρωταθλήματα και στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ? Εγώ το ελπίζω. Είναι μια περίοδος η οποία ακούμε διάφορες γνώμες, άλλες θετικές, άλλες αρνητικές. Εγώ απλά ελπίζω να είναι θετικές. Μας έχει λείψει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Εργαζόμαστε σε αυτό. Δεν έχουμε άλλη χρονιά συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτή την περίοδο που ζούμε. Και αρχίζει και συνειδητοποιείς πραγματικά πόσο σου λείπουν κάποια πράγματα αν δεν τα έχεις. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο, έτσι. Δεν έχει ξαναγίνει να είναι τόσο χρονικό διάστημα. Ναι, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Να σταματήσουμε 3 μήνες τον Μάρτιο, 2 μήνες τον Μάρτιο, μετά να έχει καλοκαίρι, να κάνουμε την προετοιμασία, να έχουμε το άγχος πώς θα βρούμε τους παίχτες, πώς θα είναι οι ποδοσφαιριστές μας, σιγά σιγά να τους επαναφέρουμε. Ευτυχώς εμείς ήμασταν τυχεροί, έχουμε έναν πολύ καλό γυμναστή και τερματοφυλάκων προπονητή που τα κάναμε πολύ καλά, πιστεύουμε. Και μετά ξανά τον Νοέμβριο να σταματάμε πάλι μέχρι τώρα. Στην αρχή για 3 εβδομάδες, μετά για ένα μήνα, μετά για 2 μήνες και τώρα είμαστε 3,5 μήνες. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά τι άλλο. Έχεις δώσει και κάποιο πρόγραμμα στους παίκτες? Φυσικά, τους παρακολουθούμε συνέχεια. Κάναμε ατομικές προπονήσεις μαζί, προσπαθούσαμε να είμαστε σε επαφή με τους παίκτες. Έχουμε μια καλή πορεία, αλλά και θεωρούμε μέχρι τα Χριστούγεννα ήμασταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι σε αυτό το κομμάτι. Μετά τα Χριστούγεννα έχει αρχίσει και λίγο απογοητευόμαστε όλοι. Αλλά ελπίζουμε. Εσύ, Κώστα, εκπροσωπώντας τον αθλητικό όμιλο Τραχώνων, θέλετε να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα, να ξαναπαίξετε τη φετινή αγωνιστική χρονιά? Βέβαια. Εντάξει. Παρόλο που δεν θέλω να ακούσετε ότι επειδή είμαστε πρώτοι, εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε. Πιο πολύ για τα συναισθήματα που μας έχουν λείψει, δηλαδή δεν θα με πείραζε τίποτα. Απλά να μπούμε πάλι στους αγωνιστικούς χώρους. Φυσικά πρέπει να γίνει σωστά, να γίνει με οργάνωση και για να μπορούμε να το ευχαριστούμε. Γιατί αν δεν γίνει σωστά, αν δεν γίνει με οργάνωση, δεν θα μπορέσουμε να το ευχαριστούμε. Οι παίκτες με τους οποίους μιλάς, τι σου λένε? Θέλουν να ξεκινήσουν τις προπονήσεις, να αγωνίζονται? Πολύ. Πάρα πολύ. Τουλάχιστον, όχι μόνο από τους δικούς μου παίκτες και γενικά από τον κόσμο που σφέρει που συζητάω, όλοι θέλουν να ξαναπούνε στα γήπεδα. Όλους έχει λείψει, όλους τους έχει επηρεάσει. Οι ακαδημίες φέτος λειτουργήσαν μέχρι την διακοπή? Ναι, και πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, οι γονείς δηλαδή δεν φοβήθηκαν? Όχι, καθόλου. Εμείς είμαστε μια ακαδημία πολύ μεγάλη, με πολλά παιδιά. Έχουμε αριθμό 580 μέλη στην Ακαδημία μας και τα ήρθανε το 90% το είχαμε πληρότητα, ας πούμε. Μεγάλη Ακαδημία. Κανείς δεν φοβόταν. Νομίζω ότι πλέον ο κόσμος το έχει στο μυαλό του απενεχοποιήσει. Όχι σωστά βέβαια, αλλά βλέπεις ότι δεν το φοβούνται τόσο όσο ίσως θα έπρεπε και ίσως όσο ήταν το πρώτο καιρό. Μια που αναφέρθηκες στις ακαδημίες, θα ήθελα να μου πεις ποιοι είναι στις ακαδημίες το προπονητικό team, διότι και εσύ προέρχεσαι από τα τμήματα υποδομής.
Εγώ έχω δουλέψει και εδώ στο τμήμα υποδομής. Πέρσι είχα το επιβιβλικό. Υπεύθυνη στην Ακαδημία είναι η κυρία Επόπη Βεκρή. Φυσικά όλα είναι κάτω από τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Αλλά στην Ακαδημία υπεύθυνη η κυρία Βεκρή και τεχνικό διευθυντή είναι ο κύριος Χίζας. Μετά έχουμε πάρα πολλοί προπονητές οι οποίοι είναι καταρτισμένοι και επαγγελματίες. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος δηλαδή, από το επίπεδο που έχω βρει εδώ. Και εσύ, Κώστα, προσωπικά πήρες φέτος το βάπτισμα του πυρός, να πούμε έτσι. Ναι, σε εμπιστεύτηκε η διοίκηση. Ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε. Εγώ δούλευα τόσα χρόνια στις ακαδημίες. Έχω δουλέψει και σαν βοήθεια προπονητή πιο παλιά σε αστυνομικές ομάδες στο εξωτερικό. Αλλά το καλοκαίρι που συζήτησα με τον πρόεδρο, συζητήσαμε για ένα νέο πλάνο. Μια ομάδα η οποία θα είναι αρκετά νεανική. Θέσατε ως στόχο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος την άνοδο? Όταν πρωτοσυζητήσαμε πριν το καλοκαίρι που ήταν για να αναλάβω την ομάδα τον Ιούνιο, δεν είχαμε στόχο το πρωτάθλημα. Είχαμε στόχο να φτιάξουμε μια πολύ υγιή ομάδα με νεανικό ρόστερ και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα ωραίο, καλό ποδόσφαιρο. Στην πορεία όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν καλά για μας και με την κλήρωση που ήταν αρκετά ευνοϊκή, πρέπει να το πούμε αυτό. Αποφύγατε το δύσκολο όνειρο. Εντάξει, το δύσκολο όνειρο, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το πρώτο όνειρο. Ο πρώτος όνειρος είναι λίγο πιο... Είναι δυνατός. Έχει... Με πολλά ονόματα και πολλές ιστορικές ομάδες. Και σε εμάς έχει και ονόματα και ιστορικές ομάδες. Παρουσιαστήκαμε καλή, εμφανιστήκαμε, φτιάξαμε μια καλή ομάδα το καλοκαίρι, οπότε οι στόχοι αυτομάτως ανεβήκαν. Το πιστεύω από την αρχή βέβαια όμως ότι θα κυνηγήσουμε την πρωτιά και όλα αυτά. Ότι θα πρωταγωνιστήσουμε. Ότι θα πρωταγωνιστήσουμε, ναι, το είχαμε. Το ρόστερ της ομάδας είναι νεαροί παίκτες σε κάποια έμπειρα παιδιά, έτσι. Ο κορμός της ομάδας με τα έμπειρα παιδιά. Δηλαδή είναι ο Γιώργος ο Μανολιάδης, έτσι. Ο Γιώργος ο Μανολιάδης και ο Σταύρος Ακριτίδης είναι οι μόνοι πάνω των 30 χρονών. Είναι οι μόνοι μεγάλοι σε ηλικία από τους φεστές. Βέβαια, έχουμε πολλούς προσφεστές που είναι 25, 26, 27 χρονών, οι οποίοι είναι σίγουρα πολύ έμπειρα παιδιά, πλέον για παίζουν πολλά χρόνια στην Τελούρα και πολύ καλοί προσφεστές. Και εμείς πλαισιώσαμε γύρω από αυτούς που είχαν τον κορμό, νεαρά παιδιά 20, 19, 18, 17. Ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας είναι 21,5. Νομίζω είναι και τα καλά. Δεν μένουμε πολύ. Λοιπόν, 6 νίκες, μία ισοπαλία με τον Άρη Πετρούπολης. Mm-hmm. Σίγουρα θα είσαι ευχαριστημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Γιατί και με τον Άρη Πετρούπολης ντέρμπι ήταν. Πολύ ντέρμπι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα ο Άρης. Ειδικά στο γήπεδό του είναι πολύ ισχυρός. Εντάξει, η βαθμολογική θέση δεν το δείχνει που βρίσκεται, αλλά είναι μια πολύ ισχυρή ομάδα. Εμείς, ας πούμε, το κλέψαμε και το μας, δηλαδή θεωρώ ότι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν καλύτερος ο μας. Εντάξει, εμείς είμαστε μια ομάδα επικίνδυνη όμως που αν την αφήσεις σε ελεύθερη, μπορείς να κάνεις τη ζημιά ανά πάσα στιγμή. Έτσι έγινε. Στα υπόλοιπα παιχνίδια νομίζω ήμασταν σε όλα καλύτεροι. Πάντως, να σε διακόψω, κότς, τα περισσότερα παιχνίδια στον γκολ κρινόντουσαν. Ναι, εντάξει, βέβαια. Σε πολλά από αυτά τα παιχνίδια ήμασταν κυρίαρχοι στο παιχνίδι και χάναμε και πολλές ευκαιρίες που είναι μέσα στο παιχνίδι. Παίζαμε καλά, είμαι ευχαριστημένος. Έχουμε όμως αρκετά γκολ στην συνολική κομιδή. Είμαστε μαζί με τη Διάνα η πρώτη ομάδα στο σκορ. Ναι, έχετε 15 υπέρ και 3 κατά. Και 3 κατά. Σίγουρα και το αμυντική, λειτουργία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο. Είμαστε η καλύτερη ομάδα στον όμιλο και στην κατηγορία μαζί πάλι με τη Διάνα που βοηθάει στο να είσαι πρώτος. Ποια εικόνα σημάτισες, coach, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος για τον όμιλο? Στη δεύτερη θέση ήταν η Δόξα Βύρωνος με 17 βαθμούς, στην τρίτη ο Γυμναστικός Σύλλογος Αργυρούπολης με 16. Περίμενες κάποιες ομάδες να βρίσκονται ψηλότερα στη βαθμολογία και τελικά δεν βρέθηκαν? Υπολογίζατε κάποιες ομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος? Να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι και εμένα η πρώτη μου χρονιά σαν προπονητή στην κατηγορία,
και πάντα λειτουργούσα έτσι. Δεν, ποτέ μου δεν στόχευα και δεν κοιτούσα τις άλλες ομάδες στα χαρτιά. Πάντα περίμενε το δούμε στο γήπεδο. Ο όμιλος μπορεί να θεωρείται πιο δύσκολο, πιο εύκολος από τον πρώτο όμιλο, αλλά φυσικά έχει ομάδες με πολύ εμπειρές ομάδες και ονόματα στην κατηγορία. Η Δόξα Βίρονας, ο Αθηναϊκός, ο Αγίοι, ο Άγιος Πετρούπολης, είναι πολύ γνωστά σωματεία και πολύ δυνατά σωματεία. Ποια ομάδα από τις 7 που αντιμετωπίσατε σας δυσκόλεψε περισσότερο? Εντάξει, σίγουρα η Πετρούπολη είναι μια ομάδα που μας δυσκόλεψε γι' αυτό και έχει. Η Άγια Ανάγυρη και ήταν και το ντέρμπι, ήταν ωραίο παιχνίδι, πολύ καλό, πολλά συναισθήματα παιχνίδι. Η Αγία Ελεούς ήταν μια ομάδα η οποία μας δυσκόλεψε πάρα πάρα πολύ. Και αυτή η ιστορική ομάδα. Πολύ ιστορική ομάδα, πήγε σε καινούργιο γήπεδο και εκεί θα είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Δύσκολη έδρα. Βέβαια, γιατί οποιοδήποτε θα πάει εκεί. Αλλά αυτό δεν είναι και η χαρά. Τι απέσει, απλά την ίδια. Αυτό είναι το ωραίο. Σαν πρώτη σου παρουσία σε πάγκο ανδρικής ομάδας στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣΑ. Ποια είναι η εικόνα που σημάτισες για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας? Ναι, πολύ ισχυρό πρωτάθλημα. Το έχω ξαναπεί. Έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Γενικά οι ομάδες λέγονται ερασιτεχνικές. Δεν είναι ερασιτεχνικές. Δηλαδή, εμείς δεν λειτουργούμε σε ερασιτεχνικό πρόσωπο. Προέρχομαι από μια ομάδα η οποία ήταν επαγγελματική. Έχω δει να δουλεύουν επαγγελματικές ομάδες, έχω ζήσει όλο αυτό το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι υστερούμε τράχονες κάτι από αυτό, όλο το κομμάτι του επαγγελματικού και όπως πιστεύω ότι και οι περισσότερες ομάδες στην κατηγορία της Α λειτουργούν σε επαγγελματικά πρότυπα. Βλέπουμε ότι συνέχεια μπαίνουν καινούργια δεδομένα στο ποδόσφαιρο όπως τα αγωνιστικά, οι διατροφολόγοι, όλα αυτά τα κομμάτια το κάνουν επαγγελματικό. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ωραία κατηγορία, με πολλά παιχνίδια τα οποία αξίζει να τα δεις και νομίζω ότι το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Και σε επέκταση και φυσικά σε οργάνωσης. Και το φετινό πρωτάθλημα χωρίς την παρουσία φιλάθλων? Δύσκολο, πολύ και άσχημο. Διότι οι τράχονες έχουν φιλάθλους όταν στα εντός έδρας σε παιχνίδια. Εμείς έχουμε επειδή, λόγω της Ακαδημίας έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μας παρακολουθεί. Αλλά υπάρχουν και ομάδες οι οποίες έχουν κατεξοχήν κόσμο που την ακολουθεί, όπως είναι η Δόξα Βίρονα, όπως είναι η Άγια Ανάγκη. Εμένα μ' αρέσουν τα παιχνίδια με κόσμο, με έδρας, είναι καμιά φορά εχθρικό όπως θέλουμε να το λέμε. Δίνουν ένταση στο παιχνίδι. Δίνουν ένταση. Είναι αλλιώς χωρίς χωρίς. Η εικόνα της διαιτησίας, πώς θα είναι? Εγώ δεν είχα κανένα παράδειγμα. Εγώ γενικά δεν μ' αρέσει να ασχολούμαι με τη διαιτησία. Οι διαιτητές, όπως έχω ξαναπεί σε μια παλιότερη μου έτσι αναφορά, είναι ότι δεν έχετε κανένας, δεν ξυπνάει κανένας την Κυριακή του να τη χάσει για να στεναχωρήσει τον Κώστα ή τον Γιώργο από τους τράχονες. Νομίζω ότι άνθρωποι είναι όπως όλοι κάνουμε λάθη, έτσι κάνουν και αυτοί. Αλλά θεωρώ ότι εγώ είμαι ευχαριστημένος, δηλαδή δεν στέκομαι ποτέ στα λάθη. Πάντα κοιτάω τα καλά του διαιτητή και οι διαιτητές παίζουν 90 λεπτά, δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε ένα λάθος. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Ωραία. Κώστα, να μου αναφέρεις και τους συνεργάτες σου, οι οποίοι είναι μαζί σου. Ο γενικός αρχηγός της ομάδας, ο οποίος είναι και, δεν μιλάω μόνο διοικητικά, έτσι είναι και στο κομμάτι της ομάδας. Είναι ο συνδετικός κρίκος. Ο συνδετικός κρίκος που είναι και στο γήπεδο που μπαίνει και στον πάγκο μαζί μας, είναι ο Στέρης ο Δημητριάδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα. Είναι η ήρεμη δύναμη της ομάδας που ηρεμεί τα πνεύματα σε περίπτωση δυσκολίας, τσακωμού ή ένταση που υπάρχουν πάντα στα παιχνίδια. Ο προπονητής είμαι εγώ. Γυμναστής είναι ο Βασίλης ο Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι μακρυφή μαζί που παγαίνουμε σαν συνεργάτες στις περισσότερες ομάδες που έχουμε δουλέψει. Και ο Δημήτρης ο Πανέτσας, ο οποίος είναι ο προπονητής των φυλάκων, ο οποίος και αυτός είναι ένα νέο παιδί, πρώτη χρονιά στο επαγγελματικό σαν επαγγελματίας προπονητής. Και μετά ο φυσιοθεραπευτής μας δυστυχώς λόγω καραντίνας σταμάτησε, αλλά... Και η συνεργασία σου με τη διοίκηση, ποιον θα ήθελες να ευχαριστήσεις για την... Άριστη, μέχρι τώρα είναι άριστη. Με τον πρόεδρο ταυτίζονται οι απόψεις μας στα περισσότερα πράγματα. Εντάξει, πάντα υπάρχουν διαφορές, άνθρωποι είμαστε.
Αλλά θέλω να τον ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την θέση και την, που μου έδωσε και την τιμή που μου έκανε για να προπονήσω αυτή την ομάδα. Και τον Διαμάντο Διαμαντόπουλο, όπου είναι και αυτός ο γενικός αρχηγός, που είναι ο εξωγηπεδικός που ασχολείται με όλα τις λεπτομέρειες. Και φυσικά την Πόπη τη Βεκρή, η οποία είναι και ο λόγος, είναι ο λόγος που ήρθα στην ομάδα. Εκείνη με πρότεινε, εκείνη με έφερε και... Πάντως είναι ένα στοίχημα για σένα, Κώστα, έτσι, διότι μέσα από την ομάδα να αναδειχθείς και εσύ ως προπονητής. Όλοι θα αναδειχθούμε. Ομάδα, παίχτες, προπονητές, αν κάνεις μια σπουδαία σεζόν, αν κάνεις μια καλή σεζόν, σε εμάς ήταν πολύ καλή, καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, αναδεικνύονται όλοι. Φυσικά και για μένα είναι ένας στόχος να βοηθήσω τους άλλους που περισσότερο μπορώ. Ακολουθείς κάποιον προπονητή ξένο, έτσι, τον μελετάς, τον θαυμάζεις κάποιο, εξετάζεις τα προγράμματά του, ας πούμε, έχεις κάποιον προπονητή έτσι σαν πρότυπο? Πρότυπο προπονητή, όχι. Προτιμώ να βλέπω πολλά από διάφορους προπονητές. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γερμανικό και το αγγλικό ποδόσφαιρο. Αυτού του στυλ παιχνιδιού μου αρέσει. Δυνατό, γρήγορο, με καλές άμυνες, καλή λειτουργία, αυτό. Οπότε από αυτό παρακολουθώ πολύ και παίρνω από όλους τους προπονητές ό,τι μπορώ να πάρω φυσικά. Αν μπορούσες, αν σου έλεγα να μου πεις ποιος ήταν ο MVP των 7 πρώτων αγώνων. Αν μπορούσες να πεις αυτός ο παίκτης ήταν ο καλύτερος και στα 7 παιχνίδια της ομάδας. Δεν μπορώ να βάλω κάποιον MVP, γιατί σε μια ομάδα που έκανε 6 νίκες και μια ισοπαλία και 2 νίκες στο κύπελλο, δεν μπορεί να ξεχωρίσεις κάποιον. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές που έβαλε 6 γκολ, όπως ο Γιαννόπουλος, έβαλε άλλους 5 γκολ, όπως είναι ο Άρης Μπατσούλη, ο Βουρλιώμης έβαλε 9 assist. Τα παιδιά που παίζανε στην άμυνά μας, η οποία δέχτηκε μόνο 3 γκολ, όπως το τερμοφύλαξε και η άμυνά μας δέχτηκε 3 γκολ, ο καθένας έχει το ρόλο του. Οπότε, MVP δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος, είναι όλη η ομάδα. Στα αποδυτήρια, μεταξύ τους παίκτες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Τουλάχιστον δικά μου μάτια έτσι φαίνεται. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα, είναι πολύ οικογενειακό το σωματείο. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει εμένα. Πάντα δηλαδή μου αρέσουν τα σωματεία τα οποία έχουν στηρίζονται σε αυτό που λέμε οικογένεια. Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η αρχηγή της ομάδας με πρωτεστάτη τον Γιώργο τον Μανολιάδη, ο οποίος είναι έμπειρος και είναι και τέτοιος χαρακτήρα. Δηλαδή να φτιάξει ένα πολύ οικογενειακό κλίμα, ένα πολύ οργανωτικό κομμάτι και στα αποδυτήρια να υπάρχει πολύ ηρεμία. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα τέτοιο αρχηγό. Έχετε συζητήσει με τη διοίκηση, αν δεν διεξαχθεί, δεν έχουμε επανέλεξη πρωταθλήματος. Έχετε κάνει τον προγραμματισμό σας για την επόμενη σεζόν? Ελπίζουμε να αρχίσει πρωτάθλημα, όχι. Ακόμα δεν έχουμε κάνει κάποια τέτοια συζήτηση το τι θα κάνουμε του χρόνου. Γιατί πιστεύουμε ότι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί. Αλλά περνάει ο χρόνος, αλήθεια είναι αυτή, αυτό. Και αν δεν συνεχιστεί, μετά το Πάσχα θα ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι, αναγκαστικά. Ωραία. Είδα και το γήπεδο, είναι σε άριστη κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Ταλέντα υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλά. Το θέμα είναι από εμάς να τα αξιοποιήσουμε. Πρέπει τα σωματεία της Αθήνας, γενικά τα σωματεία τα τεχνικά να αξιοποιούν τα ταλέντα. Άκουσα πρόσφατα και μια που μου άρεσε πάρα πολύ, ότι ο νόμος αυτός που λέει για τους 3 μικρούς δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Θα έπρεπε να είναι δεδομένο ότι χρησιμοποιούμε 3 μικρούς. Είναι λάθος τα σωματεία να έχουν στο μυαλό τους την υποχρέωση. Θα έπρεπε να είναι σκοπός τους. Τα λέτε υπάρχουν. Εμείς στο σωματείο μας θέλουμε να αναδείξουμε, προσπαθούμε. Να έχουμε ένα προγραμματισμό πάνω σε αυτό το κομμάτι. Συνέχεια βγάζουμε. Έχουμε παίκτες οι οποίοι παίξανε φέτος από την ομάδα, από τις ακαδημίες δηλαδή, και θα συνεχίσουμε να προωθούμε στην αντίπτυξη ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος. Κώστα, με όλη αυτή την αγωνιστική απραξία,
Πιστεύεις ότι έχει ζημιωθεί το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Και η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική? Η αλήθεια είναι ότι αυτό με προβληματίζει περισσότερο, η επόμενη μέρα. Συζητάμε για μια... Όλοι συζητάνε για το πράγμα που χάνεται. Εγώ βλέπω μια ολόκληρη χρονιά στην οποία πραγματικά ποδόσφαιρο δεν έχει παιχτεί. Όπως και οποιοδήποτε κομμάτι του αθλητισμού δεν έχει γίνει τώρα από την Super League, που είναι ευνοημένη υπόθεση. Συζητάμε για ακαδημίες οι οποίες πολλά παιδιά τα οποία okay, δεν ήταν για να κάνουν τον αθλητισμό και απλά το είχαν σαν διασκέδαση, ότι πλέον μπορούν να έχουν βρει άλλους τρόπους διαφυγής, όπως είναι οι υπολογιστές που τα ακούω συνέχεια από φίλους, γονείς, ότι τα παιδιά τους έχουν κολλήσει γύρω από έναν υπολογιστή. Αυτά είναι που προβληματίζουν περισσότερο, πώς θα επανέλθουμε, πόσο χαρά θα έχουμε, πώς θα γίνει. Έχει αλήθεια, αυτό με προβληματίζει περισσότερο. Εντάξει, το πρωτάθλημα δεν θα γίνει φέτος, θα γίνει του χρόνου, δεν γίνει και τίποτα. Και υπάρχουν πολλοί και συνάδελφοί σου προπονητές, οι οποίοι ζουν αποκλειστικά από τον αθλητισμό, από το ποδόσφαιρο. Και εγώ είμαι ένας, ζω μόνο από ποδόσφαιρο, είμαι επαγγελματίας προπονητής. Θα πρέπει... Είναι δύσκολο, περνάμε δύσκολη περίοδο. Ποιος δεν περνάει δύσκολη περίοδο? Ποιος δεν περνάει δύσκολη περίοδο? Τι να κάνουμε? Δεν πάμε να κάτσουμε. Υπομονή. Ωραία. Τώρα, σαν πρώτη παρουσία, είναι κάτι που σε ενόχλησε στη διοργάνωση του πρωταθλήματος, που θα πρέπει... Όχι. Κάτι που πρέπει να το... Να βελτιωθεί. Να βελτιωθεί από τη διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Όχι, δεν έχω κάποιο πράγμα να σας πω την αλήθεια. Και οργάνωση υπήρχε... Τηρήθηκε και φέτος το υγειονομικό πρωτόκολλο. Όλα τα πρωτόκολλα, ναι. Τα υγειονομικά ήμασταν όλοι καλά. Εντάξει, λίγο τώρα θα πρέπει να δουν, ξέρω από τους φίλους, από τους προέδρους που είναι όχι μόνο το δικό μας όλους, ότι όλα αυτά, τα δελτία και όλα αυτά που πληρώσανε φέτος, πώς θα βγει το οικονομικό κομμάτι, και γι' αυτό και δυσκολεύονται όλοι και είναι λίγο ας πούμε μαζεμένοι στο πώς θα βγει όλο αυτό με το πρωτόκολλο, αν ανοίξουμε το καλό. Εντάξει, θεωρώ ότι εκεί πρέπει να σταθεί το κομμάτι, ίσως να δούνε κάποιες λύσεις εκεί, αλλά κατά σαν διοργάνωση εγώ δεν έχω κάτι να πω. Είναι ευχαριστημένος, λειτουργούσε μια χαρά, είναι ένα αποτέλεσμα πολύ ισχυρό. Το περίμενες πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα ότι οι Τράχωνες στις 7 πρώτες αγωνιστικές θα βρίσκονταν στην πρώτη θέση? Ή φοβήθηκες? Όχι, δεν είναι το χαρακτήρα μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν το φοβάμαι ποτέ. Έχω πολύ εμπιστοσύνη σε εμένα και στους συνεργάτες μου και στην ομάδα που είχαμε φτιάξει. Είχαμε πολλούς προσφεστές. Ήξερα ότι πρωταγωνιστούμε. Το να θα ήμασταν πρώτοι, δεύτεροι, είναι καμιά φορά και στη θέμα συγκυρίων. Δηλαδή, κέρδισαμε πάρα πολλά παιχνίδια στο 1-0. Δεν μπορούσαμε να είχαμε φάει ένα γκολ ή να μην το είχαμε βάλει. Δεν θα είναι ρούσο ότι παίξαμε καλά. Εντάξει, οπότε θα ήμασταν, ήμουν σίγουρος ότι μέσα στις πρώτες θέσεις. Μπορεί να μην ήμασταν πρώτοι, αλλά θα ήμασταν πρώτες θέσεις. Πόσα χρόνια ήσουν, ξεκίνησες από τον αθλητικό όμιλο Τραχώνων, από τα τμήματα υποδομής? Όχι, εγώ ήμουν στο Πανιόνι. Στο Τράχωνες είμαι 1,5 χρόνο. Ήμουν 13 χρόνια, πριν 13 χρόνια που ξεκίνησα το πονητική. Είσαι πτυχιούχος Στεφά. Έχω τελειώσει το Στεφά, έχω κάνει το Α, το UEFA το Α. Μέχρι πρόπερση βασικά είχα την κάπου 17 ήμουν στα Ακαδημία του Πανωνίου. Μόλις έφυγα από εκεί, ήρθα στο σωματείο εδώ που με αγκάλισε. Και ο Πανιόνιος, ιστορικό σωματείο. Αναμνήτη, αλλά πολύ. Με τον Δημήτρη Κουροπούλη τώρα. Είναι και φίλος μου και του εύχομαι και τα καλύτερα. Ξεκινάνε πάλι, και αυτός πρώτος και αυτός αίτητος. Και ο Δημήτρης προέρχεται από τις Ακαδημίες του Πανιόνιου. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης με έκανε προπονητή. Δηλαδή, μέσω του Δημήτρη, πρώτη φορά έγινα βοηθός του Δημήτρη στο Πανιόνιο και έτσι σιγά σιγά εξελίχθηκα από τις Ακαδημίες, σιγά σιγά και πήγα και εγώ μέχρι το 17. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ένα πολύ φίλος μου. Του εύχομαι πάρα τα καλύτερα, το ξέρει κιόλας. Ωραία. Δημήτρη, τώρα
ποιες ομάδες έτσι σου αρέσουν από τα ξένα πρωταθλήματα? Ποιο ποδόσφαιρο έτσι? Το αγγλικό φυσικά είναι ένα ποδόσφαιρο. Λίβερπουλ. Είμαι Λίβερπουλ. Είμαι. Μ' αρέσει πιο πολύ. Αν και η χρονιά που μεγάλωνα εγώ ήταν το ιταλικό ποδόσφαιρο στα φόρτι του τότε. Τώρα όμως νομίζω το αγγλικό ποδόσφαιρο δεν συναγωνίζεται κανένα. Και από Super League, από το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει. Κουρασμένοι κι αυτοί. Μπορούν. Θέλει κι αυτή προσπάθεια για να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να βελτιωθούν πολλά πράγματα στην Super League. Πάντως, ένας νεαρός προπονητής έχει όνειρα όπως και ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Ναι. Μέσω να κάνει βήμα-βήμα, να ακουστεί, να αναδειχθεί. Και το όνειρό σου σίγουρα κάθε νεαρού προπονητή που ξεκινά είναι να πηγαίνει σε ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Θα σας πω, πολλές φορές δεν είναι αυτό το σημαντικό να ανεβαίνεις στις κατηγορίες. Πολλές φορές να βρεις ένα σημείο, ένα σωματείο, μια ομάδα, μια περίοδο που να μπορεί να δουλέψεις στο staff που θες να κάνεις και να παρουσιάσεις το έργο σου. Εγώ μου αρέσει πάντα να τελειώνω το έργο μου μέχρι να... για να πάρω απόφαση εγώ για να πάω καπάλι. Προς το πάνω, εδώ έχουμε πάρα πολύ έργο να παρουσιάσουμε. Ωραία. Κώστα, τώρα κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή του Αθλητικού Ομίλου Τραχώνων, Κώστα Ζαλάδρα, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Μήνυμα. Τους ευχηθώ γρήγορη επάνωδο, όλα αυτά να τελειώσουν σύντομα. Θεωρώ ότι είμαστε τελική ευθεία για να ανοίξει το ποδόσφαιρο. Το πρωτάθλημα δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στο γήπεδο ξανά. Να κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή, να μην απογοητευόμαστε από τις συνθήκες και τις δυσκολίες. Με τη δικιά μας δουλειά και με τη δική μας χαρά και ευαισθησία θα δείξουμε το δρόμο για να επανέλθουμε σε ωραία πάλι σε ωραίες καταστάσεις όπως είχαμε συνηθίσει τόσο πριν. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω και εύχομαι την επόμενη φορά να μην τα πούμε στο γραφείο αλλά στο τέλος μιας προπόνησης ή ενός αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου, έτσι, στο φυσικό χώρο. Και εγώ το έχω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω και εγώ λίγο το βιογραφικό μου. Θα ήθελες και κάτι να αναφέρεις, κάτι που δεν είπαμε, έτσι? Όχι. Νομίζω τα πάμε όλα. Ωραία. Είμαστε αρκετά λίγοι. Πάντα επιτυχίες και σε σένα προσωπικά και στον Αθλητικό Ομίλο Τραχώνων. Και σε εσάς, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.